Λοιπόν. Χρωμαράν 2019 και το κέφι απογειώνεται μέσω της διοργάνωσης. Η εκκίνηση του αγώνα εντυπωσιακή. Δεκάδες αθλητές και απλοί δρομείς, μεγάλοι και μικροί, συμμετείχαν με ενθουσιασμό και φέτος, αλλά και με καλή διάθεση, στον πιο χρωματιστό αγώνα που έχει γίνει πλέον θεσμό στο Αρκαλοχώρι. Το πέμπτο χρώμα Ραν ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, με τους χιλιάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας να ταξιδεύουν από κάθε γωνιά της Κρήτης για να ζήσουν την πιο ξεχωριστή χαρούμενη εμπειρία. Μέρα χαρά σήμερα, Σάββατο 11 Μαΐου, γιορτάζει το Αρκαλοχώρι, γιορτάζει η Κρήτη. Πάνω από 3.000 άνθρωποι θα συμμετέχουν σήμερα και πολλοί συνοδοί. Είναι ένας αγώνας χαράς, βλέπετε μόνο χαμόγελα τριγύρω. Ωραία. Ναι, ήρθε και πέρυσι. Πάρα πολύ ωραία, γι' αυτό ξαναήρθαμε. Είμαι κατενθουσιασμένος, περνάω τέλεια. Είναι απίστευτες στιγμές που ζω. Θέλω να έρθει και του χρόνου. Στη διαδρομή οι εθελοντές χρωμάτισαν όπως επιβάλλει η διοργάνωση της δρομής, απολαμβάνοντας παράλληλα τη μουσική από 13 διαφορετικά σημεία, καθώς και την ντόπια φιλοξενία. Εμείς εδώ σήμερα είμαστε στη φύλαξη των αντικειμένων των αθλητών και βοηθάμε όπως κάθε φορά. Όπως πάντα, κέφι, χαρά, νομίζω το μεταδίδουμε όσο μπορούμε. Χαρά και χρώμα, καλά πολύ χρώμα στη ζωή μας, πολύ χρώμα. Τα χρώματα είναι εδώ πίσω. Θα είναι η πρώτη φορά που θα λουστούμε στο χρώμα και είμαστε ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Ζωντάνια παιδιά, χαρά, ενέργεια. Το μαζικό πέταγμα χρώματος και ίσως η πιο χρωματιστή στιγμή της χρονιάς ήταν μοναδικό. Ο λίγο μετά το σύνθημα του εκφωνητή και με τον ουρανό να γίνεται πολύχρωμος. Αργά το απόγευμα ακολούθησε όμως και η συναυλία με τους Transformers και τον Κώστα Μπίγαλη με μεγάλες επιτυχίες προηγούμενων δεκαετιών και ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο. Με την πρώτη ματιά. Εντάξει, άμα ρωτευτούμε όμως, άμα ρωτευτούμε. Παράλληλα, μάλιστα, στο πλαίσιο του αγώνα έγιναν και 9 υιοθεσίες κοιλιών.